Και νέο μήνυμα στο Βρετανό Πρωθυπουργό Τζόνσον για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή τους στην Downing Street. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλη η οποία και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Στέλλα. Γιάννη, να δράξει την ευκαιρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο τη Ακρόπολη, καλεί ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μπόρι Τζόνσον, με άρθρο του στη σημερινή The Mail on Sunday, αναλύοντα εκ νέου τα επιχειρήματα που έχει η ελληνική πλευρά. Όπω είπε και εσύ, το άρθρο αυτό έρχεται λίγε μέρε μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Downing Street, όπου ετέθηκε επισήμω αυτό το αίτημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Πρωθυπουργό επικαλείται, να σου πω, την πλειοψηφία τη βρετανική κοινή γνώμη, που θυμίζω ότι κατά 56%, όπω έγραφε χτε η, Τέλεγραφ η, η, βρετανική Telegraph, φτάσετε υπέρ τη επιστροφή. Επίση, αναφέρεται στι κλασικέ σπουδέ του Βρετανού Πρωθυπουργού με την αρχαιοελληνική παιδεία, ενώ επικαλείται και την ομόφωνη απόφαση τη UNESCO ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα διακρατικό ζήτημα, το ζήτημα τη επιστροφή, και δεν εμπλέκεται σε αυτό το Βρετανικό Μουσείο. Και αν μπορούμε να δούμε τι ακριβώ γράφει ο κ. Σε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, σχεδόν 200 χρόνια μετά το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, πιστεύω ότι ο Μπόρι Τζόνσον, ω μελετητή τη κλασική εποχή, αντιλαμβάνεται ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία να αδράξει τη στιγμή αυτή και αυτή η γενιά να είναι εκείνη που επιτέλου θα επανενώσει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ώρα να αδράξουμε αυτή τη στιγμή, υπογραμμίζει στο άρθρο του ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να δούμε αν θα εισακουστεί. Ευχαριστούμε, Στέλλα.